Δυτική γιόρτασαν την Πρωτομαγιά με φόντο τη θάλασσα, με τις φρυσταριές να παίρνουν φωτιά. Πάρα πολύ ωραία περνάμε, με τα εγγόνια, με τα αδέρφια, όλα εδώ χορεύουμε, πίνουμε, τρώμε και καλά. Τραγουδάμε, περνάμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ. Εδώ με τα κρασάκια μας, τα μπυράκια μας, τη φύση μας, τα λουλουδάκια μας, τα στεφανάκια μας. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Εμείς παιδιά της οικοδομής έχουμε ρίξει υδρότα πολύ. Ήρθαμε εδώ, αφήσαμε τις γυναίκες μας σπίτι και δόξα τω Θεώ, περνάμε καλά. Βεβίβα, καλό μήνα. Χρώματα και αρώματα στην κριτική φύση, με τους ψήστες να βάζουν τα δυνατά τους και με το κρασί να ρέει άφθονο. Ένα ωραίο διάλειμμα είναι. Από αύριο πάει η δουλειά. Εύχομαι καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, υγεία και ευτυχία. Αυτό, τίποτα άλλο. Ο καιρός σας αρέσει? Ο καιρός είναι ότι πρέπει, αρκεί να μην βρέξει. Περνάμε υπέροχα, σήμερα είναι η μέρα που γιορτάζει η φύση. Τα λουλούδια, μαζί με αυτούς γιορτάζουμε κι εμείς. Είναι βέβαια και μια μέρα, μην το ξεχνάμε, εργατικής Πρωτομαγιάς. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο να περάσει καλά, γιατί το αξίζουμε, οι μέρες είναι λίγες, η ζωή είναι λίγη. Και όσο μπορούμε να περάσουμε καλά. Έχει έβρεχε λίγο, εντάξει, απλά δεν μας αλλάζει το μέρα μας. Γεια μας. Παρά το βροχερό σκηνικό του καιρού, πολίτες έστησαν τις ψυσταριές τους και απόλαυσαν χαρούμενες στιγμές με φίλους και με αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ νωρίτερα κοπέλες μάζεψαν μαργαρίτες, παπαρούνες και αγριολούλουδα, ρούνες και έφτιαξαν μαγιάτικα στεφάνια. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είναι η μέρα Πρωτομαγιάς. Είναι μια εργατική ημέρα και για τη φύση. Ελπίζουμε ειρήνη, αγάπη σε όλο τον κόσμο. Άμα είναι άνθρωπος ευχαριστημένος και να βρέσει είναι ωραία για μένα. Και να είναι χιόνι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πάρα πολύ ωραία. Γιατί είμαστε κλεισμένοι συνέχεια, οπότε βρήκαμε ευκαιρία να απολαύσουμε την ημέρα με τα παιδιά. Όντως αν έκανε και καλό καιρό έτσι με ήλιο, φαντάζομαι ότι θα κάνουμε ήλιο μπάνιο. Σίγουρα. Είμαστε πολύ της θάλασσας, οπότε προτιμήσαμε παραλιακό μέρος. Ο καθένας έχει τις δικές του δυσκολίες, τις δικές του δικά του προβλήματα, αλλά αυτό είναι για όλους μια χαλάρωση. Βρισκόμαστε όλοι μαζί. Δεν έχει τόσο πολύ καλό καιρό. Αν είχε περισσότερο ήλιο, αν είχε περισσότερο φωτούσαμε. Έστρωσαν τραπέζια δίπλα στο κύμα, διασκέδασαν, χόρεψαν, σκέδασαν τις μπαταρίες τους πριν επιστρέψουν και πάλι στους δύσκολους ρυθμούς της καθημερινότητας.